Ρε Σύρο, πολύ ενθουσιασμένη σε βλέπω σήμερα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί βρήκε χρόνο ο Λευτέρης Χανιαλίδης, ο πρώτος μάστερ σομελιέ στην Ελλάδα, να μας μιλήσει και να πούμε για το κρασί με απλά λόγια μαζί. Μάλιστα. Οπότε σήμερα θα έχουμε φιλοξενούμενο τον Λευτέρη Χανιαλίδη. Ναι. Έχω πολλά να ρωτήσω, νομίζω. Τέλεια. Ακούτε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς «Το κρασί με απλά λόγια» με την Ηρώ Κουλιακουδάκη και τον Παναγιώτη Ορφανίδη. Μια συνεργασία της LIFO με το δίκτυο FM 91,5. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και Google Podcasts. Είναι τα podcast της LIFO. Λευτέρης Χανιαλίδης είπαμε. Να τον πάρω τώρα τηλέφωνο, μας περιμένει. Έλα, πάρε. Έλα, μας περιμένει. Μην καθυστερείς. Ωραία, παίρνω αμέσως. Πάμε. Παρακαλώ. Γεια σου, Λευτέρη. Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Είμαι καλά, εσείς? Καλά είμαστε κι εμείς. Εσύ μόλις έχεις γυρίσει από Μαντίνια, σωστά? Σωστά. Με τους Μαντίνιανς. Χθες το βράδυ. Ωραία. Και ο επόμενος προορισμός σου? Ο επόμενος προορισμός μου είναι σε μερικές μέρες ουσιαστικά που θα πάω στο Εκουαδόρ. Χάλια δηλαδή. Στεναχώριες. Πολύ, τι να σου πω. Στο Εκουαδόρ θα πας για διαγωνισμό? Όχι, είναι στο πλαίσιο μιας διοργάνωσης που γίνεται από την Παγκόσμια Ένωση Συνοχών Bootcamp, λέγεται Azi Bootcamp, που κάθε χρόνο ουσιαστικά καλεί και επιλέγει κάποιους ανθρώπους για να πάνε να δούνε πώς πρέπει να προετοιμάζονται για διεθνείς διαγωνισμούς και γενικότερα υπάρχουν κάποια masterclasses πάνω σε tastings, σε προϊόντα, μπορεί να είναι καφέδες, μπορεί να είναι κρασί, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Τέλεια. Λοιπόν, ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εσύ πριν λίγο καιρό έγινες ο πρώτος master sommelier στην Ελλάδα. Και ο μόνος. Σωστά. Ναι. Και ένας από τους λίγους που υπάρχουν παγκόσμια, η αλήθεια είναι. Ναι. Όμως δεν έγινε αυτό τυχαία, δηλαδή κάπως ξεκίνησε και έχει πίσω του πολλή δουλειά. Πες μας όμως πώς ξεκίνησες, ποια ήταν αυτή η στιγμή που σου ήρθε η κατραπακιά να ασχοληθείς και να με το κρασί και με τη σομελιερή, ουσιαστικά με την οχοία στα ελληνικά, στη ζωή σου. Δηλαδή, πότε ήταν αυτό το... Τι ήταν αυτό το κλικ? Πότε έγινε? Κοιτάξτε, εγώ με το που τελείωσα το σχολείο ουσιαστικά, το πρώτο πράγμα που έκανα την ίδια μέρα που πήρα και το απολυτήριο λυκείου ήταν να πάω να δουλέψω. Τότε εντάξει, ήταν λίγο διαφορετική εποχή, είχα και λίγο διαφορετικό παρουσιαστικό εγώ, ήταν λίγο δύσκολο να βρω δουλειά γιατί τότε είχα μακριά μαλλιά, ήμουνα λίγο πιο νέος, οπότε άπειρος, δεν είχα προϋπηρεσία μόλις έχοντας τελειώσει και το σχολείο και ουσιαστικά η μόνη δουλειά που μπορούσα να βρω σχετικά εύκολα ήταν στην εστίαση. Οπότε ξεκινάω να μπω στην εστίαση κάνοντας, αντιλαμβάνεσαι, πολύ basic εντός εισαγωγικών δουλειές που γίνονται σε ένα εστιατόριο, καθαριότητες, προετοιμασίες και περνώντας, καθώς περνούσαν τα χρόνια, ουσιαστικά ανέβαινα θέσεις, άλλαζα πόστα και φτάνει ουσιαστικά μια στιγμή το 2009 που πλέον φεύγω από την εστίαση, πάω σε μια κάβα λιανικής. Εγώ ήδη, επειδή είχα περάσει και από το μπαρ, ήξερα αρκετά πράγματα για το απόσταγμα, γιατί πάντα είχα την αιμονή να ξέρω καλά τη δουλειά μου, και πλέον δημιουργείται και η ανάγκη να μάθω πολύ καλά το κρασί. Οπότε εκεί ουσιαστικά είναι το σημείο που ξεκινάω να παίρνω το μικρόβιο του κρασιού, εκστασιάζομαι κατά κάποιο τρόπο και ερωτεύομαι το κρασί. Και επόμενο ακριβώς βήμα ήταν το 14 με 15 ουσιαστικά, που γίνεται γνωριμία μου με τον Γιώργο τον Λούκα από την Genius in Gastronomy, που ξεκινάω το entry level τμήμα του, το εισαγωγικό του τμήμα, και εκεί πλέον απλά γύρισε μια ασφάλεια στο κεφάλι μου και το ερωτεύτηκα παράφορα αυτό το επάγγελμα και το κρασί γενικότερα. Και ήδη από το 15 ξεκινάω με 16 να βάζω στόχο να καταφέρω κάποια στιγμή να πάρω τον τίτλο του Master Sommelier. Οπότε το 9 μάλλον κουρεύτηκες.
Όχι, από πριν είχα κουρευτεί. Ωραία, οπότε το 9 λοιπόν. Δεν νομίζω να είναι χαρακτηριστικό αυτό, δηλαδή να κόψω και εγώ το μάτι για να μάθω καλύτερα το κρασί. Όχι. Υπάρχει ένας μάστερ σομέλιε πάρα πολύ καλός, τώρα δεν θυμάμαι, μπορεί να το θυμάσαι εσύ Λευτέρ το όνομά του, ο οποίος ήταν και στο ΣΟΜ το έργο, ο οποίος ξεκίνησε με κοντά μαλλιά αυτός όμως και τώρα... Α, ναι, κατάλαβα, ναι, ενδιαφέρει. Έχει μακριά μαλλιά, δεν θέλει να έχει τον τίτλο πια, τον έδωσε. Ναι, κατάλαβα. Και τώρα αυτό ζει σε κάτι βουνά και λαγκάδια με μακρύ μαλλί και ασχολείται μόνο με το φυσικό κρασί. Μάλιστα, μεγάλη κουβέντα και αυτή. Να το κρατήσω αυτό έναν αστερίσκο να ρωτήσουμε το Λευτέρη μετά, ναι, για το υπάρχει φυσικό κρασί. Πάντως, υπάρχουν μέσα με μακρύ μαλλί αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, στο chapter της Αμερικής υπάρχουν. Εντάξει, κάνουμε και λίγο χιούμορ. Μην νομίζει ο κόσμος που μας ακούει ότι με το που γίνεσαι έμες δεν πρέπει να έχεις μακριά. Άρα ουσιαστικά το 2023 γίνεσαι Master Sommelier και το 2014 έχεις ξεκινήσει με τον Γιώργο Τολούκα. Δηλαδή ουσιαστικά σε 9 χρόνια μέσα, δεν είναι λίγα. Αλλά... Εντάξει, κοίταξε, ναι. Ξεκίνησαμε με το 2014, αλλά σταδιακά ήδη 2015-2016, εκεί δηλαδή με το που ξεκίνησα το introductory του CMS, του Court of Master Sommeliers, πλέον μπαίνει ο στόχος αυτού καθένα. Οπότε ουσιαστικά αν θέλουμε να είμαστε πολύ ακριβείς, ξεκινάμε 2016 να μετράμε αντίστροφα. Οπότε 7 χρόνια είναι πρακτικά που ήταν η πλήρης αφοσίωση σε αυτό το πράγμα. Να ρωτήσω εγώ λίγο κάτι, γιατί αυτοί οι τίτλοι είναι εξαιρετικοί, είναι σημαντικοί, δηλαδή πραγματικά ανοίγουμε τα μάτια μπροστά σε αυτούς τους τίτλους. Πόση δουλειά όμως προϋποθέτει αυτό, Λευτέρη? Ήδη από το 2016 είχα ξεκινήσει και είχα πλέον ένα πρόγραμμα 5.30-6 το πρωί ξύπνημα, να ξεκινήσω να διαβάζω. Μετά να πάω στη δουλειά, γιατί έπρεπε να βιοποριστεί, πρέπει να βιοποριστεί και κάποιος με κάποιο τρόπο για να πληρώνει τα ταξίδια, τα κρασιά, τα βιβλία και τα σεμινάρια. Μετά υπήρχαν απογευματινά tastings αρκετά, να δοκιμάζω πολλά κρασιά και έπρεπε να τελειώσω τη μέρα μου σχετικά νωρίς, 9.30-10 η ώρα, οπότε δεν υπήρχαν και οι πολυτέλειες για πολλές εξόδους και πολύ προσωπική ζωή. 9.30-10 η ώρα... ύπνος, έτσι ώστε να ξυπνήσω φρέσκος 5-5.30 ώρα την επόμενη μέρα με καθαρό μυαλό και να συνεχίσω ξανά το διάβασμα. Οπότε μιλάμε για μέσο όρο διαβάσματος 5-6 ώρες ανάλογα. Υπήρχαν και κάποιες ελεύθερες μέρες που μπορεί να φτάνε και τις 8 ώρες. Και αυτό μιλάμε από το 2016 μέχρι και το 2023. Το οποίο αυτό σταματάει το διάβασμα? Όχι, ποτέ δεν σταματάει. Μα αυτό είναι το πολύ ωραίο στο χώρο μας. Ότι είμαστε πάντα μαθητές. Πάντα είσαι μαθητής, ναι. Ακριβώς, πολύ εύστοχο. Δηλαδή δεν σταματάει αυτό. Από χρονιά σε χρονιά αλλάζουν τα δεδομένα, νέοι παραγωγοί, παλιοί παραγωγοί οι οποίοι αλλάζουν πορεία, νέες συνοπαραγωγικές ζώνες, ανερχόμενα πράγματα. Δηλαδή είναι ένας χώρος όπου δεν σε αφήνει ποτέ να ηρεμήσεις εντός εισαγωγικών. Mm. Πρέπει πάντα να είσαι σε γρήγορση, έτσι ώστε φυσικά να είσαι και ενημερωμένος πάντα. Να σου κάνω μια ερώτηση που μου ήρθε τώρα και θα κινηθώ από τη δική μου εμπειρία όταν έδινα για το διπλώμα, ειδικά για το D3 που είναι όλα τα κρασιά. Σε κάποια φάση είχα βρεθεί να είναι ξημερώματα, να κλαίω, να θέλω να τα παρατήσω. Ήταν ευχάριστο. Ευχάριστη διαδικασία. Καλά, και εγώ είμαι και μαμά, έτσι. Δηλαδή, ναι, είναι ακόμα πιο δύσκολο όταν υπάρχει και παιδί. Και μαμά και εγώ πρέπει να βιοποριστώ. Και ναι. Θυμάμαι να κλαίω, να πετάω κάτω τα βιβλία μου, να σκίζω σημειώσεις, να ξαναρχίζω από την αρχή, να λέω... Τι κάνω? Εσύ βρέθηκες ποτέ σε τέτοια φάση να πεις δεν θέλω πια άλλο, ξέρω εγώ, ή... Για να σου είμαι ειλικρινής, όχι. Γενικά εγώ και κάθε δυσκολία και κάθε αποτυχία που είχα, γιατί όλη μου η πορεία δεν ήταν πάντα επιτυχίες, γιατί γενικά πολλοί κόσμος θεωρεί ότι είχα μια σταθερά ανωδική πορεία πάντα κτλ. Γενικά, okay, σε γενικά πλαίσια ήμουνα σε μια ανωδική πορεία. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν πολλά σκαμπανεβάσματα σε κάποια σημεία. Οπότε σε αυτές τις στιγμές εγώ απλά αποστασιοποιούμουν λίγο και έβλεπα τι συνέβη λάθος, τι έπρεπε να κάνω διαφορετικά, πώς έπρεπε να διορθώσω
την πορεία μου, τι έπρεπε να φτιάξω και ξαναπήγαινα προσολοταχώς προς το στόχο τον οποίο είχα. Τώρα, στην παρούσα φάση, επειδή τώρα τον Αύγουστο του 2023 που ήταν η τελευταία μου προσπάθεια για να περάσω το tasting του MS, γιατί μετά ουσιαστικά από αυτή τη φορά έπρεπε να μηδενιστώ και να ξαναπάω την αρχή και τη θεωρία και το service. Πες μας λίγο, κάνε μας μια παρένθεση εδώ, πες μας λίγο πώς λειτουργεί αυτό και μετά συνεχίζουμε να μας το, το πεις. Στο Master Sommelier έχεις ουσιαστικά τρεις προσπάθειες για να περάσεις τα τρία μέρη που έχεις, το service, το tasting και τη θεωρία. Και μετά αυτόματα γίνεται το λεγόμενο reset, το οποίο ξαναξεκινάς από την αρχή ουσιαστικά. Και οπότε μπορείς να κρατήσεις κάποιες, δηλαδή... Ακριβώς. Ναι. Εγώ δηλαδή το 2020 πέρασα τη θεωρία, την κράτησα. Μετά το 20 ήταν η πρώτη προσπάθεια και δεν πέρασα κανένα από τα τρία, γιατί πραγματικά πήγα χωρίς να έχω κάποια, ας το πούμε, ιδέα του τι να περιμένω. Το 21 περνάω την θεωρία, 22 περνάω το service και μου είχε μείνει μια τελευταία προσπάθεια ουσιαστικά να περάσω το tasting. Okay, και τώρα πέρασε το tasting. Και μετά πέρασα το tasting, οπότε πλέον μπορούσα και πέρασα ουσιαστικά την εξέταση. Σου δίνουν δηλαδή ουσιαστικά τρεις προσπάθειες και μπορείς να κρατήσεις κάποιο από τα τρία μέρη. Okay. Για πάμε τώρα να κλείσουμε την παρένθεση. Δύο ώρες πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γενικά είμαι σε μια πολύ, ας το πούμε, φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση, γιατί ήταν αυτό που σου λέω, ότι ήμουνα κοντά στο reset αν δεν πέρναγα. Και γενικά απλά είχα βάλει τα ακουστικά μου, άκουγα μουσική λίγο να ξεχαστώ. Και για δύο ώρες απλά στεκόμουν όρθιος απ' έξω από το σημείο το οποίο θα μου δίνονταν τα αποτελέσματα, μέσα στον ήλιο, απλά για να ξεχάσω λίγο όλο αυτό το πανικό ο οποίος συνέβαινε μέσα στο κεφάλι μου, και ήμουν σε μια κατάσταση ότι πώς θα το κάνω πάλι και θα είναι δύσκολο, πρέπει πάλι από την αρχή. Μετά έλεγα στον εαυτό μου, okay, δεν πειράζει, ευκαιρία να γίνεις καλύτερος αν δεν το περάσεις, και ούτω καθεξής. Και πάλι καλά, δεν χρειάστηκε εν τέλει να το ξανακάνω. Και όταν μαθαίνεις τελικά ότι έχεις πετύχει, τι έκανε, πες μας, πες μας. Ένα βάρος από το στήθος σου απίστευτο, δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορώ να σας περιγράψω το. Τι ήδη ξέρεις από τη χαρά σου. Τι έκανες, αγκάλιαζε στον κόσμο. Βούρκωσα και γέλαγα ουσιαστικά. Βούρκωσα και γέλαγα, ήταν ένα συνδυασμό ουσιαστικά. Ωραία, και πολύ ανάμεικτα συναισθήματα. Ποιον πήρες πρώτα τηλέφωνο να πεις ότι πέρασες? Δεν πήρα κανένα τηλέφωνο, για να σου είμαι ειλικρινής. Okay. Το είχα σε flight mode το κινητό μου και απλά το έβγαλα για μερικά δευτερόλεπτα και έστειλα στη σύντροφό μου ότι, αγάπη μου, τι ωραία, πέρασα, η οποία μένει στο Παρίσι μόνιμα και επί τόπου πήρε μια πτήση και ήρθε να με βρει στην Βιέννη. Πω που έχω ανατυχιάσει, μου αρέσουν και τα love story. Πότε πρόλαβες και έχεις και αμόρε, μωρέ? Εντάξει, χρόνια είμαστε με τη σύντροφό μου μαζί. Είναι Ελληνίδα που μένει στο Παρίσι και γενικά πηγαίνω ερχόμαστε. Μπράβο, μπράβο, τέλεια. Τι ωραία. Και πού ήταν οι εξετάσεις, είπε, συγγνώμη. Στο Κλόστερ Νούμπουργκ της Βιέννης. Είναι okay. Λίγο βόρεια της Βιέννης. Να μείνω εγώ λίγο σε ένα μικρό σημείο, έτσι λίγο στο τελευταίο, το tasting. Είναι, φαντάζομαι, τυφλή γεύση γνωσία. Ναι, έξι κρασιά είναι, που έχεις ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να κάνεις μια πλήρη οργανοληπτική ανάλυση των κρασιών και να καταλήξεις σε ένα συμπέρασμα το τι είναι, από πού είναι και ποια χρονιά είναι. Μάλιστα. Εύκολο ακούγεται. Ναι, ναι, πανεύκολο. Να πούμε επίσης ότι είναι τελείως διαφορετικές οι εξετάσεις για του Court of Master Sommelier, που έχουν τα πάντα, και καφέ και spirits και πούρα και service, όλο αυτό, με το Master of Wine, δηλαδή το W set. Ναι, είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση. Γενικά έχω ακούσει πολλούς να λένε το ένα είναι πιο δύσκολο από το άλλο και να υπάρχουν γενικότερα τέτοιες προσεγγίσεις. Θεωρώ είναι λάθος. Είναι εξίσου δύσκολα και τα δύο, και απλά έχουν μια διαφορετική οπτική γωνία στο ίδιο αντικείμενο, θα έλεγα. Γιατί και το Court of Master Sommelier πάλι το βασικό του focus είναι το κρασί. Απλά είναι λίγο πιο στο πρακτικό κομμάτι. Δηλαδή υπάρχει service που, ας πούμε, στο MW δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Γενικότερα είναι λίγο διαφορετικές προσεγγίσεις. Μάλιστα. Και τι σημαίνει τώρα Master Sommelier?
Από εδώ και στο εξής, δηλαδή, τι πόρτες ανοίγουν, τι δρόμοι ανοίγουν μπροστά σου? Προσωπικά δεν το έκανα για να μου ανοίξουν έξτρα δρόμοι ή για άλλες δουλειές ή για να... για μένα προσωπικά ήταν ουσιαστικά ένα ταξίδι προσωπικό, από πείσμα. Ήθελα να το πετύχω και ήθελα να γίνω καλύτερο στη δουλειά μου. Ήταν καθαρά εγωιστικό, θα έλεγα. Τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα ανοίγονται πολλές πόρτες, και ειδικότερα για το εξωτερικό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Οι πόρτες αυτές είναι εντός Ελλάδος ή σκέφτεσαι πλέον να φύγεις και εκτός Ελλάδος? Στην παρούσα φάση νομίζω δεν το σκέφτομαι να φύγω εκτός Ελλάδος. Γιατί είχα την τύχη και ήδη υπάρχουν συνεργάτες μου να με προσεγγίσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να βρούμε έναν τρόπο συνεργασίας να συνεχίσουμε. Οπότε οι τρεις σταθεροί μου συνεργάτες, όπως και να έχει, θα παραμείνουν στην Ελλάδα, όπως και να έχει. Το ότι μπορώ να κάνω και κάποια project στο εξωτερικό, θα μπορούσε. Αλλά η βάση μου νομίζω θα παραμείνει η Ελλάδα. Εντάξει, πού θα βρει καλύτερα? Είμαστε η πιο ωραία χώρα στον κόσμο. Είμαστε ωραία, ναι, μα εννοείται είναι. Ότι είμαστε πολύ ωραία. Απλά θεωρώ ότι θα ήθελα να κάνω και κάποια project στο εξωτερικό, γιατί τα βλέπεις και λίγο τα πράγματα και με μια διαφορετική οπτική ματιά πολλές φορές. Οπότε σου ανοίγει λίγο τους ορίζοντες και λίγο βλέπεις πράγματα λίγο διαφορετικά, που σε κάνουν πάλι καλύτερο στο αντικείμενό σου, θεωρώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά τα βλέπεις πιο αντικειμενικά τα πράγματα. Γιατί όταν είσαι μόνο σε ένα σημείο και δεν μετακινείσαι, εκεί δεν μπορείς να έχεις την σφαιρική εικόνα και αυτό έχει μια στασιμότητα. Γενικότερα, ναι, στη ζωή, γενικά, όχι μόνο σαν άνθρωπος στο... δεν μ' αρέσει να μένω και πολύ στάσιμος, για να είμαι ειλικρινής. Ήδη δηλαδή από την επόμενη μέρα που κατάφερα να περάσω το MS, την επόμενη κιόλας μέρα, δηλαδή ήδη στο κεφάλι μου είναι τα επόμενα βήματα. Ήδη προσπαθώ να δω τι θα κάνω από εδώ και πέρα, επόμενο βήμα. Για πες μας λοιπόν, που μας το ρώτησε αυτό και ο φίλος μας ο Νίκος Σγουράκης. Επόμενο βήμα για μένα είναι να κάνω πολύ μεγάλο focus στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό που θα αντιπροσωπεύσω την Ελλάδα το 2024. Διαγωνισμός που θα γίνει νομίζω το Νοέμβριο του 2024. Πού? Στη Σερβία. Στη Σερβία. Δεν έχει ανακοινωθεί ακριβής τοποθεσία, αλλά φαντάζομαι σε κάποιο στο Βελιγράδι, δεν ξέρω πού θα γίνει. Οπότε ναι, το επόμενό μου focus είναι η προετοιμασία μου για τον διαγωνισμό αυτόν. Και μετά βλέπουμε, ήδη υπάρχουν στο κεφάλι μου διάφορα πράγματα τα οποία σκέφτομαι μήπως και τα επιχειρήσω και αυτά, αλλά ναι, ένα-ένα βήμα. Τώρα είναι ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός του 24 για μένα. Τέλεια. Καλή επιτυχία, εμείς σου ευχόμαστε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, Λευτέρη, όταν κάθεσαι σε ένα τραπέζι με φίλους, νιώθεις λίγο σαν το γιατρό? Δηλαδή, ξέρεις που είναι ένας γιατρός στην παρέα και του λέμε με πονάει λίγο το πόδι, ή κάτι αντίστοιχο με το κρασί, ξέρω εγώ, ή με τον καφέ, που προσπαθούν όλοι να μάθουν κάτι από σένα? Βασικά όλοι του οι φίλοι είναι του κρασιού ή έχεις και άλλους εκτός κρασιού? Όχι, έχω και φίλους εκτός κρασιού, εντάξει. Απλά οι πολύ κοντινοί μου άνθρωποι, ναι, είναι του κρασιού. Αλλά παρόλα αυτά και οι άνθρωποι που είναι έξω από το κρασί, όχι. Για να είμαι ειλικρινής, ναι, θα υπάρξουν ερωτήσεις σαφώς, αλλά δεν θα είμαι και το επίκεντρο της παρέας για να ρωτήσουν όλοι να μάθουν για το κρασί. Άλλη μια ερώτηση που έχουμε από τον φίλο μας τον Νίκο είναι αν απολαμβάνεις το κρασί ή πάντα προσπαθείς να το αποκωδικοποιήσεις. Όχι, για μένα υπάρχουν πολλές στιγμές που απλά απολαμβάνω ένα κρασί και γι' αυτό μου αρέσει να δοκιμάζω και πάρα πολλά κρασιά και πολλά μη τυπικά κρασιά πολλές φορές ή από ανερχόμενες περιοχές ή από περιοχές οι οποίες δεν θα έχεις φανταστεί ότι μπορεί να παράγουν κρασί. Γενικότερα μου αρέσει να δοκιμάζω πράγματα. Από εκεί, σε εκείνη την περίπτωση, δεν μπορείς και να αποκωδικοποιήσεις πολλές φορές πράγματα, μιας που έχεις να κάνεις με κάτι τελείως μη γνώριμο στην παλέτα σου και στη γνώση σου πολλές φορές. Το πιο η πιο περίεργη περιοχή που έχεις πιει κρασί? Από Σουηδία, μια ποικιλία Solaris που έχουν εκεί πέρα, ένα επιδόρπιο κρασί. Υπάρχουν δηλαδή και τέτοιες περιπτώσεις που βλέπεις από περιοχές οι οποίες δεν παρήγαγαν ποτέ κρασί. Με την κλιματική αλλαγή σιγά σιγά να βλέπεις πράγματα να γίνονται που δείχνουν μια αλλαγή, μια αλλαγή πορείας, ένα potential. Το ίδιο είχε συμβεί και πριν πολλά χρόνια που είχα δοκιμάσει τα πρώτα μου κρασιά από το Ηνωμένο Βασίλειο,
που τότε όλοι λέγανε εντάξει τώρα κρασί από το Ηνωμένο Βασίλειο, τώρα εντάξει σιγά και ούτω καθεξής. Οπότε έχω δει όλη αυτή την πορεία των κρασιών αυτής της χώρας, πώς από εκεί από την πλήρη αμφισβήτηση ξαφνικά βλέπουμε πολύ μεγάλους οίκους, ακόμα και της Καμπανίας, να επενδύουν στη συγκεκριμένη περιοχή και να βλέπεις αφρόδη κρασιά, ας πούμε, τα οποία μπορεί να φτάνουν και τις 200 λίρες στο ράφι. Και να είναι πραγματικά, έχουν κάνει πολύ, πολύ καλή δουλειά και με τυπικότητα. Ναι, σαφώς. Ναι. Πάντως είναι σημαντικό να μπορείς να απολαμβάνεις ακόμα με τόση γνώση, γιατί η γνώση είναι, είναι σημαντική. Την ίδια στιγμή όμως σε κάνει λίγο πιο... πιο αυστηρό, ας πούμε, το να κρίνεις πράγματα. Θυμάμαι δηλαδή την Καλλιόπη Βέτα, μια ερμηνεύτρια, που έλεγε ότι από τότε που έμαθα μουσική δεν μπορούσα να ευχαριστηθώ το ίδιο τις συναυλίες. Δηλαδή καταλάβαινε ότι ξεκούρδισε η κιθάρα ή το πιάνο κάπως αλλιώς. Όχι, εγώ για να είμαι ειλικρινής, είμαι άνθρωπος ο οποίος, επειδή ακριβώς όπως σας είπα και πιο πριν, ότι δεν θεωρώ ότι έχει τελειώσει η επιμόρφωσή μου στην παρούσα φάση, πάντα είμαι ανοιχτός και πάντα δοκιμάζω να βλέπω τα πράγματα από τη μεριά του μαθητή κατά κάποιο τρόπο. Οπότε αυτό για μένα πάντα είναι μια πρόκληση να ανακαλύπτω πράγματα και πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω και πάντα είναι αυτός ο ενθουσιασμός της πρώτης στιγμής πολλές φορές. Αυτό είναι πολύ ωραίο, να σου πω την αλήθεια, να μείνουμε πάντα μαθητές. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωράμε, να είμαστε μαθητές. Αυτό το κρατάμε, Λευτέρη, γιατί θέλουμε να βγάζουμε και μηνυματάκια εκτός. Ναι, μα θεωρώ όταν κάποιος θεωρεί ότι τα ξέρει όλα πλέον, νομίζω δεν έχει πλέον σταματήσει η πορεία του για μένα. Οπότε... για μένα θεωρώ ότι ακόμα δεν ξέρω και τόσα πολλά πράγματα και απλά συνεχίζω να μαθαίνω. Αυτό για μένα έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη ζωή. Να μην σταματάς να μαθαίνεις, ακόμα και ίσως για ένα αντικείμενο που μπορεί να θεωρείς ότι το κατέχεις σε μεγάλο βαθμό. Εκτός από το κρασί και όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις, έχεις χρόνο για... άλλα ενδιαφέροντα, δηλαδή έχεις κάτι που σου παίρνει το κεφάλι από όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί κάνεις πρωταθλητισμό, είσαι ένας πρωταθλητής, είσαι Ολυμπιάδας και τα λοιπά, για να κάνουμε και ένα τέτοιο παραλληλισμό. Οπότε εσύ πώς ξεφεύγεις για να αδειάζεις και να ξαναγεμίζεις? Ναι, εντάξει, το διέξοδο μου εμένα πάντα ήταν η μουσική. Άκουγα πολύ μουσική, έγραφα μουσική παλαιότερα, πλέον εντάξει δεν υπάρχει ο χρόνος. Οπότε γράφεις και μουσική? Είπες γράφεις και μουσική? Παλιότερα, ναι, ήμουνα σε συγκροτήματα από πολύ μικρή ηλικία και τα λοιπά. Έπαιζα κιθάρα, μπάσο, τύμπανα λίγο χαζο έπαιζα. Γενικά δραστηριοποιούμουν για πολλά χρόνια και στο χώρο της μουσικής. Απλά μετά από ένα σημείο και μετά, όπως σας είπα, ειδικά από το 16 και μετά που το χρόνος μου ήταν πολύ περιορισμένος, πλέον απλά έμεινα από τη μεριά του ακροατή. Σαν ακροατής, σε σταθερή βάση. Μπράβο, για πες μας έτσι ένα τελευταίο δίσκο που πιθανόν πήρες ή κάτι που σε εντυπωσίασε τελευταία. Τελευταία καινούριος δίσκος. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι λίγο παλιωμοδίτης εντός εισαγωγικών σε αυτά που ακούω. Σπάνια θα μου κεντρήσει το ενδιαφέρον μια καινούρια κυκλοφορία τώρα πρόσφατα. Αλλά, για πες, πατάμε play τώρα αυτή τη στιγμή στο κινητό σου. Τι ακούμε έτσι από τα πρώτα? Paradise Lost γενικά άκουγα αυτή την περίοδο αρκετά. Κατατόνια, Τιάματ, γενικά ήμουν σε αυτό το χώρο. Οπότε αυτά ακούγες όταν περίμενες τα αποτελέσματα? Όχι, συγκεκριμένα άκουγα ένα λίγο πιο ελαφρύ εντός εισαγωγικών group, τους The Mayan Factor, και είχα βάλει στο repeat ένα τραγούδι τους, το Warflower όπως λέγεται. Οπότε ναι, ήταν αυτή το άκουσμα ενός συγκροτήματος που δεν το γνώριζα, οφείλω να ομολογήσω. Οπότε σαν νέο άκουσμα θα πω μια μπάντα πολύ παλιά, την οποία έπεσε στην υπόλοιψή μου και με κέρδισε με ένα-δύο τραγούδια τους και τα άκουγα on repeat. Μάλιστα. Λευτέρη, δεν ξέρω, θέλουμε να ρωτάμε συγχρόνως και οι δύο. Ναι, εντάξει, αφού τον έχουμε πολλές ερωτήσεις. Θέλουμε να σε ρουφήξουμε. Το κάνουμε για μας, δεν μας ακούει και κανείς, ξέρει. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, Λευτέρη, γιατί το podcast μας απευθύνεται βέβαια σε όλους. Το κρασί με τα λόγια και σε αυτούς που γνωρίζουν, αλλά κυρίως σε ανθρώπους, σαν και εμένα παράδειγμα, που γνωρίζω λίγα, ελάχιστα και προσπαθώ να μάθω μέσα από αυτό. Τι έχεις να προτείνεις λοιπόν σε έναν ινόφιλο?
ο οποίος γνωρίζει λίγα πράγματα ή που τώρα ξεκινάει αυτό το ωραίο ταξίδι, πραγματικά μαγικό ταξίδι, τουλάχιστον έτσι το νιώθω εγώ. Μπαίνοντας στο κρασί, πραγματικά μαγεύεσαι. Τι προτείνεις, πώς να ξεκινήσει, ποια πορεία, πώς να ψάχνει και να ανακαλύπτει σιγά σιγά πράγματα? Για μένα είναι λίγο να βρει ένα-δύο σημεία wine bar, ούτως ή άλλως πλέον έχουμε πολλά καλά wine bar στην Αθήνα που μπορεί να επισκεφθεί και υπάρχουν πολύ καλοί επαγγελματίες πλέον στο χώρο αυτόν, όπου μπορούν να λειτουργήσουν ως ξεναγοί στο χώρο του κρασιού και να σου δώσουν να δοκιμάσεις πράγματα εντυπωσιακά και με το δικό τους τρόπο φυσικά να στα περιγράψουν και να σε κερδίσουν. Οπότε θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα να στραφούν σε επαγγελματίες του χώρου που πλέον έχουμε πολλούς και άρτια εκπαιδευμένους. Και πλέον, όπως ανέφερα, υπάρχουν και πάρα πολλά wine bar, πάρα πολλά σημεία τα οποία έχεις τη δυνατότητα να δοκιμάσεις πάρα πολλά κρασιά by the glass, που είναι πολύ σημαντικό. Παλιότερα, ας πούμε, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Υπήρχαν εστιατόρια μόνο, wine restaurant, τα οποία και πάλι δεν είχαν και τόσο μεγάλες λίστες, όχι τόσες πολλές επιλογές για να δοκιμάσεις by the glass, οπότε ήταν λίγο πιο δύσκολο. Τώρα πλέον, για μένα αυτό είναι. Τα wine bar, που είναι και το πιο εύκολα προσβάσιμο, πιο καθημερινό, ας το πούμε, σαν έξοδο που θα μπορούσε να κάνει κάποιος. Και φυσικά, εντάξει, υπάρχουν και οργανισμοί οι οποίοι μπορούν ακόμα και για ανθρώπους οι οποίοι τώρα ξεκινάνε το ταξίδι τους στο κρασί, που μπορούν να ξεκινήσουν και να κάνουν μια εισαγωγική, ας το πούμε, ένα εισαγωγικό μάθημα για να μάθουν τα βασικά του κρασιού. Έτσι, αυτό δεν αφορά μόνο σε αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το κρασί, αλλά σε νόφιλους. Όχι, υπάρχουν πάρα πολλοί νόφιλοι σε πάρα πολλές σχολές. Και στην Ελλάδα σε πολλές σχολές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι απλά εινόφιλοι και θέλουν να μάθουν τα βασικά για ένα κρασί. Ναι. Τώρα, έτσι ώστε να μπορούν να αποκωδικοποιούν ουσιαστικά μια ετικέτα. Αν από εινόφιλος γίνεις Master of Wine ή Master of Sommelier, ξέρεις, είναι άλλο. Έχουμε και τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, έχω μια πολύ ωραία ερώτηση που θέλω να την κάνω πάλι από τον Νίκο, που λέει: φοβάσαι μη σε προδώσουν οι αισθήσεις σου, δηλαδή μην ομιγέννητο γίνει κάτι και δεν μπορείς να μυρίσεις, να γευτείς, ή είχες ποτέ κάτι τέτοιο? Αυτός ήταν ο φόβος και ο τρόμος πολλών επαγγελματίων του χώρου μας, ειδικά όταν ξέσπασε ο COVID, που τα πρώτα, ας το πούμε, κρούσματα, ας πούμε, λέγαν όλοι για απώλεια όσφρησης, γεύσης, η οποία μπορεί να διαρκούσε και 6 και 8 μήνες σε κάποιες περιπτώσεις. Οπότε εγώ μόνο σε εκείνη τη φάση, για να είμαι ειλικρινής, ένιωσα την απειλή του ότι αν το πάθω εγώ τι θα γίνει, και είχα έναν πανικό, γιατί όχι ότι βιοπορίζομαι από αυτό απαραίτητα, αλλά πραγματικά είναι κάτι που αγαπώ και μ' αρέσει. Δηλαδή η γεύση για μένα και το να μπορώ να μυρίζω καθαρά είναι πολύ σημαντικό. Όχι για να πιω απαραίτητα κρασί ή κάποιο απόσταγμα, αλλά και για να φάω. Είναι πραγματικά η ευχαρίστηση, η απόλυτη απόλαυση. Οπότε ήταν πολύ, ας το πούμε, τρομακτικό για μένα, και τότε συνειδητοποίησα το πόσο πολύ το φοβάμαι το να χάσω την γεύση μου ή την όσφρησή μου. Και δεν σου κρύβω, τώρα πριν δώσω το tasting για την τελευταία φορά το 23, το 1,5-2 μήνες πριν, ας πούμε, μη σου πω και περισσότερο, η μάσκα δεν έφευγε ποτέ από το πρόσωπό μου, στο φόβο ότι μην τυχόν και κολλήσω λίγο πριν πάω να δώσω εξετάσεις και δεν είναι η όσφρησή μου και η γεύση μου όπως πρέπει να είναι. Εντάξει, να σου πω, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θυμάμαι ότι όταν πήγα να δώσω το taste στο D3 για το διπλώμα, με έπιασε η αλλεργία μου και δεν μπορούσα να μυρίσω. Είχα πάθει σοκ, δηλαδή έκλαιγα. Θυμάμαι, ήμουν έξω από το εκσταστικό κέντρο. Και έπαιρνε τις καρτέλες στα αντισταμινικά. Ναι, το έκανα αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, κουρασμένη, όλο αυτό να το έχεις φάει και να φτερνίζεσαι συνέχεια. Εντάξει, τα πέρασα, αλλά είναι μεγάλο θέμα. Και κακά τα ψέματα. Και να σου πω, εμείς όντως βγάζουμε, δηλαδή ταΐζουμε τα παιδιά μας από αυτό το πράγμα. Είναι θέμα. Παρ' όλα αυτά όμως, για μένα είναι το α και το μ, για μένα είναι η ευχαρίστηση. Εντάξει, στο κομμάτι αυτό, δηλαδή το να μπορείς να γεύεσαι και να ευχαριστιέσαι το φαγητό σου, το ποτό σου,
είναι πολύ σημαντικό. Είναι, για μένα είναι η νούμερο ένα ευχαρίστηση της μέρας μου. Και σε εμάς το ίδιο. Άσε να πάνε. Εντάξει, είμαστε. Να εγώ, πούμε, κάθε φορά που κάνουμε podcast σκέφτομαι τι θα φάμε και τι θα πιούμε. Έλα να στήσουμε τραπέζι με τον Λευτέρη. Α, ναι, ναι, ο Λευτέρης να μας στήσει τραπέζι. Εγώ πριν στήσουμε το τραπέζι, ναι. Δεν ξέρω αν θέλει και ο Λευτέρης βεβαίως. Συνήθως τους καλεσμένους μας Λευτέρη τους καλούμε να μας κάνουν τραπέζι έτσι. Εικονικό, που θα μας πει με τι θα ξεκινήσουμε και εσείς ο καταλληλότερος άνθρωπος για να μας πει με τι θα ξεκινήσουμε, με τι κρασί, τι θα φάμε. Και ποιον θα καλέσεις, δηλαδή μπορείς να καλέσεις όποιον άνθρωπο θέλεις, προσωπικότητα, οτιδήποτε, οποιονδήποτε. Είτε ζει είτε δεν ζει. Ναι. Κοιτάξτε, όσον αφορά για προσωπικότητες που θα ήθελα να έχω γνωρίσει, οι οποίοι δεν είναι εν ζωή, ας το πούμε, είναι σίγουρα ο Μπασέ. Ένας από, από τις εξέχουσες προσωπικότητες του κρασιού. MSMW, OBE, καλύτερος ομιλιές στον κόσμο. Είχε απίστευτα πολλές διακρίσεις και από αυτό το τις κοινούς γνωστούς που μπορεί να έχουμε από αυτά που είχα μάθει για αυτόν ήταν πάντα υπερβολικά ταπεινός και προσγειωμένος και πάντα είχε δίψα να μάθει τουλάχιστον από όσο γνωρίζω. Ωραία, πάμε λοιπόν. Στρώνουμε τραπέζι άρα, λοιπόν. Θα έχουμε το Gerard Basset εξής και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να το γνωρίσω, οπότε να, μπορώ να είμαι και εγώ και Παναγιώτη στο τραπέζι σου. Λευτέρη, θα μας να είμαστε δίπλα σας. Έχει να σας μας βλέπουμε. Πει ιστορίες σίγουρα απίστευτες. Πάμε λοιπόν όμως. Ξεκινάμε. Έλα, τι ιστορία δεν μας είπε. Μια ελληνική προσέγγιση. Τέλεια. Μας αρέσει. Δηλαδή θα μπορούσε και με ένα spread ταραμά να ξεκινήσεις με ποτάργα και να το συνδυάσεις με ένα αφρόδες κρασί, ίσως από το αμύντεο. Αφρόδες με δεύτερη ζυμώστη φιάλη από ξινόμαυρο, που θα ήταν ένα καλό έτσι, ξεκίνημα, θεωρώ. Οπότε με καρανίκα επί της ουσίας ξεκινάμε, κάπως έτσι. Ναι, εντάξει, θα μπορούσε και καρανίκας, γιατί όχι. Σε δεύτερη φάση θα μπορούσαμε να πάμε σε ένα καλαμάρι γεμιστό βασικά με φέτα ντομάτα και να το συνδυάσουμε με ένα ασύρτικο θα μπορούσαμε να πάμε. Ποιας από χρονιάς? Κάτι όχι πολύ παλαιωμένο. Θα πηγαίναμε σε κάτι πιο φρέσκο. Θα μπορούσαμε να πάμε Χατζηδάκι Φαμίλια 2020 πιθανόν, που θα πήγαινε πάρα πολύ όμορφα και η οξύτητα ταιριάζε πολύ με την αλατότητα από τη φέτα. Πολύ όμορφο συνδυαστικό με τα εσπεριδοειδή που θα ταιριάξουν και με το καλαμάρι μας, οπότε νομίζω θα ήταν μια καλή επιλογή. Mm-hmm. Τέλεια. Περνάμε πολύ ωραία, τρώμε πολύ ωραία. Ο Μπασέ έχει εντυπωσιαστεί με τον ελληνικό αμπελώνα. Έχουμε και ωραίο ήλιο εντωμεταξύ αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Το τραπέζι να του το κάνουμε εδώ στην Κρήτη. Να τον έχουμε. Μα ήδη μπροστά στη θάλασσα, στα Χανιά, δεν είμαστε. Κάπου, ναι, μπράβο. Για προχωρά, προχωρά, έλα τρόμο. Μας λέει και ωραίες ιστορίες ο Μπασέ εντωμεταξύ το σύνορα. Και εσύ πρέπει να μας πεις καμιά ιστορία έτσι. Μετά. Κλείνοντας. Μετά θα μου άρεσε πολύ να πάμε σε καμία. Επειδή είμαι και μακαρονάς, γενικά να φύγουμε λίγο από το κλασικό ελληνικό. Και η προσέγγιση είναι πως πηγαίναμε σε κάποιο ζυμαρικό. Πάστα λιμόνε θα μπορούσαμε να πάμε για να μείνουμε και λίγο στη Μεσόγειο τουλάχιστον, που εδώ θα μπορούσαμε να πάμε και σε μια διεθνή ποικιλία, ίσως να πηγαίναμε σε ένα σαρντονέ με βαρέλι. Έχουμε πολλά από αυτά τα οποία θα τέριαζαν και φυσικά για με το συγκεκριμένο πιάτο. Θα μπορούσαμε να πάμε ακόμα και σε ένα μεγάλο ενωπείο που κάνει πολύ σοβαρή δουλειά γύρω Βασιλείου Σαρντονέ και ίσως και καμιά χρονιά πίσω, 2020 ή 2019 ακόμα, αν είχαμε την πρόσβαση φυσικά σε παλιές χρονιές, γιατί και το συγκεκριμένο οποίο δεν έχει πολύ στην αγορά, εξαφανίζονται τα κρασιά. Αλλιώς εναλλακτικά μπορούσαμε να πάμε και σε πιο μοντέρνα πράγματα, ακόμα και Ναύητας Ινοποιείο της κυρίας Δημητριάδη, το 52 Peaks στο Σαρντονέ. Μετά σίγουρα θα μπορούσαμε να πάμε σε κάποιο κρέας, σε κάποιο flank steak, medium rare, πάλι με ένα ξινόμαυρο, αλλά αυτή τη φορά σε ρυθρή υνοποίηση. Πάλι από ξινόμαυρα νομίζω η αγορά σφίζει στην Ελλάδα. Σε πιο μικρή παραγωγή, σε μικρούς παραγωγούς θα μπορούσαμε να δούμε και το κτήμα Φουντί σαφώς, αλλά και την κυρία Ταζογλίδου που κάνει πολύ ωραία δουλειά από 2017 εισοδεία, αν μπορούσαμε να βρούμε κιόλας.
17 χρονιά που λέει μονά, ωραία. Ναι, ναι. Ναι, και ειδικά και της Ταζογλίδου η Νάουσα το 17 ήταν πάρα πολύ νόστιμη. Και μετά σίγουρα σε κάποιο επιδόρπιο που νομίζω σε αυτή τη φάση κάποιο γαλακτομπούρικο ή κάποιο iconic, ας το πούμε, εικονικό ελληνικό γλυκό νομίζω θα ήταν ό,τι πρέπει. Και φυσικά στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ ωραία επιδόρπια κρασιά τέτοιου τύπου. Μπορούσαμε από Σάμος το Grand Cru, που είναι πάλι ένα κρασί σταθμός το οποίο θα τέριαζε πάρα πολύ ωραία. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές, αλλά νομίζω το Σάμος είναι πολύ κλασικό και νομίζω θα έπρεπε κάποιος να το έχει δοκιμάσει. Και ειδικότερα όταν έχεις ξένο καλεσμένο. Αχ, ωραία. Και τα λέμε τώρα με τον Μπασέ και μας λέει τις ιστορίες και μας λέει πώς θα έκανε όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Λοιπόν, στον Μπασέ, εγώ ξέρετε να τον ρωτούσα, όπως τον ρωτήσω και στο Λευτέρη. Αν από όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε μια στιγμή αμηχανίας. Δηλαδή, για να γίνεις μάστερ σομελιέ, πέρασες με τον καλύτερο τρόπο όλες τις δοκιμασίες χωρίς να κάνεις ένα σφάλμα. Επάνω στη δουλειά υπήρξε κάτι... Πάντα. Και στις εξετάσεις υπάρχουν στιγμές αμηχανίας, γιατί είναι τόσο απαιτητικές που πάντα θα υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν γνωρίζεις και θα παγώσεις. Ή από το άγχος σου μπορείς να σου συμβούν πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε στις εξετάσεις, στο σέρβις μία από τις φορές που είχα δώσει, είχα κοπεί με το ανοιχτήρι μου από το άγχος. Και προσπαθούσα να κάνω σέρβις σε κάποιους μάστερ σομελιέ οι οποίοι με εξετάζανε με το αίμα να τρέχει στο χέρι μου με μια πετσέτα τυλιγμένη και ένας άλλος εμές να έχει έρθει με ένα χαντζαπλάστ του γιου του, ουσιαστικά με ένα Star Wars logo για να το φορέσω για να σταματήσει η αιμορραγία. Αλλά και επίσης και στο χώρο της εστίασης πολλές φορές που συνέβη, μπορούσαν να συμβούν πάρα πολλά πράγματα, είτε με πελάτες οι οποίοι μπορεί να ήταν λίγο πιο απαιτητικοί, είτε αμήχανες στιγμές, παρεξηγήσεις με την κουζίνα πολλές φορές που συμβαίνουν στα εστιατόρια. Γενικά υπάρχουν πολλές ιστορίες, οι οποίες βέβαια πρέπει να ήσουν εκεί για να το βιώσεις και να καταλάβεις. Μία, χωρίς να θέλω να πιέσω τώρα καταστάσεις, μία έτσι με κάποιον πελάτη πιθανόν. Μου είχε συμβεί, ας πούμε, ένας πελάτης είχε παραγγείλει ένα αφρόδες κρασί για δεύτερο να συνεχίσουν, είχαν ξεκινήσει ήδη με ένα αφρόδες, είχαν επιλέξει κάποιο άλλο αφρόδες το οποίο δεν ήταν κρύο, γιατί εγώ ουσιαστικά προηγούμενη μου δουλειά ήταν ένα wine bar που υπήρχε μια επιλογή να πάρεις από το ράφι σου όποιο κρασί ήθελες και να το κρυώσεις και να το απολαύσεις εντός του καταστήματος με ένα κόρκατσφι. Οπότε είχε επιλέξει ένα κρασί το οποίο δεν υπήρχε στη λίστα των by the glass και των έτοιμων προς κατανάλωση. Οπότε εμείς το είχαμε βάλει σε σαμπανιέρα να κρυώνει κανονικά, δίπλα και μάλιστα σε οπτική γωνία που το έβλεπε ο πελάτης. Ο πελάτης του το ανοίγουμε, το σερβίρουμε και για κάποιο λόγο είχε πει ότι όχι, είναι ζεστό το κρασί, και εγώ σου το είπα και γενικά ήταν αρκετά επιθετικός σαν πελάτης, οπότε σε εκείνη τη φάση έπρεπε να γίνει πολύ λεπτή διαχείριση του περιστατικού, οπότε ναι, ήταν λίγο μια αμήχανη στιγμή που είχα βιώσει, ας πούμε. Αλλά γενικά από αυτές τις περιστάσεις, ειδικά όταν είστε τόσα πολλά χρόνια στην εστίαση, νομίζω όλοι οι επαγγελματίες του χώρου έχουν βιώσει κάτι τέτοιο και πάντα φυσικά η διαχείριση πρέπει να γίνεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Πάντως, εγώ δεν έχω κάνει ποτέ τέτοιες εξετάσεις στο Court of Master ή διαγωνισμούς, γιατί έχεις βγει και καλύτερος Έλληνας ίνοχος. Το 2020. Το 2020, ναι. Μάλιστα σε παρακολουθούσα, είχα εντυπωσιαστεί, σ' αγάπησα. Αν και τα άλλα τα παιδιά τα αγαπώ, αλλά εντάξει, μου είχες αγγίξει την καρδούλα μου τότε το 20, το θυμάμαι. Χαίρομαι που βγήκες, το άξιζες. Θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο το role playing. Δηλαδή, εμένα στην πραγματικότητα όταν μου έρθει ένα πρόβλημα το αντιμετωπίζω, αλλά το να το αντιμετωπίσω, ξέρεις, σε μια θεωρητική κατάσταση ή εξετάσεων μου φαίνεται βουνό. Δηλαδή νομίζω ότι δεν μπορώ να το κάνω ποτέ αυτό. Ναι. Εσένα σου φαίνεται πιο δύσκολο. Δεν είναι πιο δύσκολο από την πραγματικότητα.
Είναι πιο δύσκολο, γιατί στο ένα καταρχάς είσαι στο χώρο σου, είσαι στο εστιατόριό σου, είσαι στην κάβα σου, είσαι στο wine bar σου, οπότε όλα είναι λίγο πιο ελεγχόμενα, είσαι σε ένα γνώριμο περιβάλλον. Ενώ στην άλλη περίπτωση είσαι σε μια ξενοδοχειακή αίθουσα, είσαι σε ένα εξεταστικό κέντρο, είσαι πάνω σε μια σκηνή που είναι ακόμα πιο αγχωτικό το να είσαι πάνω σε μια σκηνή και να σε παρακολουθούν 100, 200, 300 άνθρωποι. Οπότε, ναι, είναι πολύ πιο στρεσογόνο και εκείνη την ώρα ο εγκέφαλος λειτουργεί πολύ διαφορετικά από ό,τι θα λειτουργούσε σε ένα γνώριμο περιβάλλον. Οπότε, ναι, είναι πάρα πολύ αγχωτικό. Πάρα πολύ αγχωτικό. Αχ, πω πω. Λοιπόν, Λευτέρη, διακοπές έχεις κάνει? Κοίταξε, διακοπές τα τελευταία χρόνια από το 16 και μετά κουτσά στραβά έκανα λίγο, αλλά διακοπές στο πλαίσιο που δεν σταμάταγα να διαβάζω. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι μπορεί να ήμουν σε ένα νησί, επί παραδείγματι στην Κίμολο που είχα πάει πριν 2 χρόνια, εγώ άφηνα την παρέα, 9.30 ώρα πήγαινα στο δωμάτιο, διάβαζα, κοιμόμουν νωρίς, ξύπναγα το πρωί. Η υπόλοιπη παρέα μπορεί να γύρναγε την ώρα εγώ που ξύπναγα και καθόμουν έξω στο πεζουλάκι εκεί έξω από το δωμάτιο, ας πούμε, και διάβαζα, έπινα τον καφέ μου και περίμενα να σηκωθούν μέχρι το μεσημέρι που εγώ συνέχισα να διαβάζω. Λευτέρη... Αλλά ουσιαστικά και οι διακοπές γίνονταν πάντα στο πλαίσιο του πάλι διάβαζα, δεν σταμάταγε ποτέ. Ήταν 7 στα 7 όλο το χρόνο. Επειδή έχω ακούσει πολύ αρκετές φορές τώρα το 5-5.30 ώρα το πρωί και πολύ διάβασμα, έχεις διαβάσει, να φανταστώ, και το βιβλίο των Κλαμπ των 5 πρώην Συμβρίας ή όχι? Όχι, δεν το έχω διαβάσει, για να είμαι ειλικρινής. Θα πρέπει να μου το στείλεις να δω τι είναι, για να σου πω. Ναι, αξίζει. Είναι φοβερό βιβλίο που ουσιαστικά προτείνει αυτό. Το πώς λύνεις πράγματα ξυπνώντας 5 ώρα το πρωί. Αλλά όχι, εγώ το είδα στατιστικά. Αυτό το είδα από μόνο. Στατιστικά. Εγώ το είδα από τον εαυτό μου. Ότι όταν ξεκίνησα να σηκώνομαι νωρίτερα και να κοιμάμαι νωρίτερα, εμένα ο εγκέφαλός μου λειτουργούσε πολύ καλύτερα και απορροφούσα πολύ πιο εύκολα πληροφορίες. Μάλιστα. Λευτέρη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για αυτή την ωραία κουβέντα που είχαμε. Την ευχαριστήθηκε στην κουβέντα μας, Λευτέρη. Πάρα πολύ. Και την παρέα σας. Και εμείς. Έστω και από μακριά. Και εμείς πάρα πολύ. Εγώ θα ευχηθώ να βρεθούμε κάποια στιγμή. Τώρα βέβαια καταλαβαίνω ότι οι επαγγελματικές σου δραστηριότητες θα είναι πολύ πιο απαιτητικές από εδώ και στο εξής. Όχι ότι δεν ήταν μέχρι τώρα, η αλήθεια είναι. Αλλά παρόλα αυτά θα ευχηθώ έστω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να βρεθούμε έτσι και να πιούμε ένα ποτήρι κρασί και να τα πούμε από κοντά διαζώσεις. Λοιπόν, θα πάμε στη Σερβία το 24. Θα σε χειροκροτάμε από κάτω και όταν πάρεις τον τίτλο θα φάμε όλοι μαζί και θα πιούμε. Αυτό έτσι είναι. Το κάνουμε manifest. Θα το προσπαθήσω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει. Εμείς ούτως ή άλλως σε εκτιμούμε, σε αγαπάμε, σε θαυμάζουμε. Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι που, εντάξει, δεν είμαστε φίλοι να τα λέμε, αλλά όταν σε γνώρισα πραγματικά, ξέρεις, η ενέργεια ήταν τέτοια. Να είσαι καλά. Και καλή συνέχεια στη ζωή σου πολύ. Και την επαγγελματική και την προσωπική. Και ευχόμαστε και με καλό να τα ξαναπούμε. Να τα ξαναπούμε. Κάποια στιγμή ξανά εδώ, στα podcast. Αμέ, με το που είμαι Κρήτη θα βρεθούμε, σίγουρα. Θα σε περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Λευτέρη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια. Αχ, ωραία. Εντάξει, τον ευχαριστήθηκα. Εντάξει, ωραίος ο Λευτέρης. Και πολύ σημαντικό, ξέρεις, από ανθρώπους που κατέχουν πλέον τέτοιες θέσεις και να είναι τόσο απλή, τόσο χαλαρή, ήρεμη, ότι εντάξει, ναι μεν, αλλά η ζωή είναι μπροστά, έχουμε και άλλα να μάθουμε. Εντάξει, αυτό που είπαμε, νομίζω ότι τελικά η κεντρική ιδέα του σημερινού podcast είναι ότι είμαστε πάντα μαθητές. Mm. Και ας το κρατήσουμε αυτό, είναι μαγικό, στο βάλουμε στο μυαλουδάκι μας. Ήταν και ωραίο το τραπέζι με τον Μπασέ. Το τραπέζι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τα έχω γράψει όλα εγώ, τις προτάσεις όλες τις έγραψα. Τώρα να μαγειρέψω λίγο τα δύσκολα αυτά. Τα κρασιά δεν θα τα βρούμε. Το ποιος θα τα μαγειρέψει αυτά. Κάτι θα κάνουμε. Μας άνοιξε την όρεξη πάλι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, επόμενο podcast, γνωρίζεις τι πρόκειται να κάνουμε? Κοίτα, επόμενο podcast, ωραία, εγώ σκέφτομαι να κάνουμε έτσι κάτι τα δυο μας, γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις. Mm. Και κάτι τέτοιο σκέφτομαι, θα το συζητήσουμε λίγο, ξέρεις πώς θα πάμε εμείς. Βιοδυναμικά, λοιπόν. Και θα βγει ανάλογα με τα αστέρια, με τα φεγγάρια, με την ψυχολογία. Δεν θα πούμε για ζώδια.
Κοίτα, ήταν κάτι ανάδρομη τώρα να σου πω. Κάτι εκλείψεις, κάτι αυτά έγινε χαμούλης στις ζωές μας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στο επόμενο podcast. Ραντεβού στο επόμενο podcast. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο. Το κρασί με απλά λόγια. Με την Ηρώ Κουλιακουδάκη και τον Παναγιώτη Ορφανίδη. Μια συνεργασία της LIFO με το δίκτυο FM 91,5. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και Google Podcasts. Είναι τα podcast της LIFO.